Τόσα χρόνια έτρωγες τα μακαρόνια λάθος. Αυτός εδώ είναι ο σωστός τρόπος. Όπως και το κέικ. Έτσι πρέπει να το τρώμε. Πάμε να δούμε σε αυτό το βίντεο φαγητά που τρώμε λάθος. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς πρέπει να τρώμε σωστά κάποια φαγητά. Για να δούμε. Εσύ τόσο καιρό τα έτρωγες σωστά ή μήπως λάθος. Πάμε να δούμε. Τι είναι αυτό? Σούσι. Ναι, τι? Καλαμάκι, για ποιο λόγο? Αποκλείεται. Κάτσε ρε, δηλαδή τόσα χρόνια όλοι όσοι τρώνε με ξυλάκια τρώνε λάθος. Πρέπει να βάζουν πλαστικό καλαμάκι ή μήπως είναι για να σε βοηθήσει? Παιδιά, εσείς μπορείτε να φάτε με ξυλάκια. Εγώ δεν μπορώ με τίποτα. Κοίταξε με λίγο, δεν μπορώ με τίποτα. Δεν το πιστεύω ρε μάλλον. Τι γίνεται? Πώς το κάνετε? Δηλαδή εσύ τώρα που βλέπεις αυτό το βίντεο θες να μου πεις ότι μπορείς να τρως με ξυλάκια? Δεν γίνεται. Έλα τώρα, μας κοροϊδεύουνε. Πάμε στο επόμενο. Μακαρόνια, ναι, τι? Άγγελε, αυτό δεν είναι μακαρόνια, αυτό είναι σπαγκέτι. Σταμάτα. Μακαρόνια το λέμε στην Ελλάδα. Ό,τι και να είναι το ζυμαρικό. Σπαγκέτι. Ναι, προσπαθεί να τα φάει, δεν μπορεί. Ωραία. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω, παιδιά. Ρε άνθρωπε του Θεού! Πες ότι έχεις αναψυκτικό μέσα στο ποτήρι ή νερό ή οτιδήποτε. Θα με τρελάνεις τελείως. Παίρνεις ένα ποτήρι και ξεκινάς να κάνεις αυτό στα μακαρόνια. Μην μου πείτε ότι το κάνετε στο σπίτι αυτό το πράγμα. Έλα, μας τρολάρουνε, παιδιά. Αυτό το βίντεο μου φαίνεται το έχουν ανεβάσει για τρολ. Δεν ισχύει τώρα αυτό, ρε φίλε. Ποιος κάνει αυτό στα μακαρόνια? Δες το εδώ και χαίρετε. Καλαμπόκι. Ξυλάκια! Ωπερα, κάτσε! Κάτσε, κάτσε! Αυτό είναι καλό! Τι θα σκεφτεί? Παίρνεις δύο ξυλάκια, τώρα θα μου πεις, γιατί να μην έχεις δύο ξυλάκια πάνω σου όλη την ώρα, ειδικά όταν θες να φας καλαμπόκι, αλλά έστω και τα καρφώνεις το ένα από τη μία, το άλλο από την άλλη. Και φαντάζομαι, γυρνάς και τρως, ρε παιδί μου. Αυτό είναι όντως καλό. Τι είναι το passion fruit? Εγώ γιατί τόσα χρόνια νόμιζα ότι το passion fruit είναι πολλά φρούτα μαζί. Περίμενε λίγο. Πώς τρώμε bubble tea και τέτοια πραγματάκια που σου λέει με τι γεύση το θέλετε και λες εσύ passion fruit. Το passion fruit τόσα χρόνια νόμιζα ότι είναι πολλά φρούτα αισθησιακά. Αυτό. Δεν ήξερα ότι είναι ένα και λέγεται passion fruit. Ωραία, μπράβο. Και σου εξηγεί τώρα πώς πρέπει να τρώμε το passion fruit. Εδώ δεν ήξερα ότι είναι ένα φρούτο, ρε. Ωραία. Τι είναι αυτό? Τάλι. Και κάτι. Περίμενε. Θες να μου πεις ότι τώρα αυτό είναι λάθος? Είναι ένα κέικ. Δηλαδή πώς αλλιώς μπορείς να φας το κέικ? Παίρνεις το κέικ και το τρως. Παιδιά, έχω περιέργεια, πάμε. Παίξ' το. Ναι. Τι κάνει? Ο mastermind! Είσαι ο mastermind! Ωπα ρε, κάτσε ρε! Αυτά θα φάει και εμένα! Ναι, τι? Δεν κατάλαβα, τι εννοεί? Πάμε στο επόμενο! Τι τρώει? Σούπα! Κάτσε ρε, θα με λερώσεις! Δεν το πιστεύω, παιδιά, είναι το πιο ηλίθιο βίντεο που έχω δει στη ζωή μου, ρε. Είναι το πιο βλαμμένο βίντεο. Ρε φίλε. Τρως μία σούπα και βλέπεις. Και τι επιλογές έχεις να κάνεις? Να την πετάξω και να μαγειρέψω άλλο φαγητό? Όχι. Να τη φυσήξω λίγο? Όχι. Να περιμένω να κρυώσει? Δηλαδή, θα περιμένουμε 10 λεπτάκια να κρυώσει. Δηλαδή, έλα, δεν μας πέρασε από το μυαλό αυτό. Όταν ο άνθρωπος φυσάει και κάνει διάφορα τέτοια, το κάνει γιατί θέλει να πάει τώρα τη σούπα. Όχι σε μισή ώρα που θα κρυώσει, τώρα. Δηλαδή, έχω άδικο. Εγώ, ας πούμε, άμα έτρωγα μία σουπίτσα, θα τη φύσα, θα έκανα και θα έτρωγα. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο. Ωραία. Γιατί τρως? Ναι, τι εννοεί όμως εδώ, δεν κατάλαβα. Στη μία έκανε έτσι και στην άλλη έτρεγε έτσι. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν. Ωχ, Θεέ μου.
Θεέ μου, Θεέ μου. Παιδιά, αυτό εδώ το βλέπετε. Είναι το τελευταίο εγκεφαλικό μου κύτταρο. Πριν δω αυτό το βίντεο, έλα εδώ. Έλα, δεν μπορώ να το πιάσω, παιδιά. Το χάσα. Πάει και το τελευταίο μου εγκεφαλικό κύτταρο. Πάει, έφυγε. Παίρνει ένα μπολ, το οποίο έχει λίγη σούπα. Ο φυσιολογικός άνθρωπος τι κάνει. Κάνει ένα έτσι και κάνει και τρώει. Και σου λέει, όχι, είναι λάθος. Θα το κάνεις από την άλλη μεριά. Δηλαδή, από μπροστά, θα το κάνεις έτσι, έχει άλλη οπτική. Ε, βέβαια, γιατί άμα το κάνεις έτσι, είναι όπως και να είναι πιο καλλιτεχνικό. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν το πιστεύω αυτό που λέω, πουθενά. Όχι, εντάξει. Μπορεί να έχω λάθος εγώ. Μπορεί να είμαι περίεργος εγώ. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Πομέλο. Τι είναι το πομέλο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι φρούτο. Τι είναι αυτό? Μαλάκα, ένα τεράστιο μανταρίνι. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο σωστός ή ο λάθος τρόπος να καθαρίσεις αυτό το φρούτο, αλλά εγώ εντυπωσιάστηκα το ότι ήταν ένα τεράστιο μανταρίνι. Οπότε άμα δείτε ένα τεράστιο μανταρίνι, να ξέρετε πώς θα το καθαρίζετε. Πάμε στο επόμενο. Σούθι. Είναι λάθος. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ πολλά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω να τρώω με ξυλάκια. Άσε με να το φάω με πιρούνι. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Πάμε στο επόμενο. Παρεμπιπτόντως, το βλέπετε αυτό το πρασινάκι εκεί στη γωνίτσα μόνο του. Που παρεμπιπτόντως δεν είναι γωνία γιατί είναι κύκλος αυτό, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εκεί στην ακρούλα αυτό το πράσινο. Το βλέπετε? Μην το φάτε καλύτερα αυτό. Δηλαδή, αν το δείτε ποτέ σε πιάτο και πείτε, ω, ωραίο, τι είναι αυτό. Πράσινη σοκολάτα. Όχι. Δεν είναι πράσινη σοκολάτα, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να δοκιμάσεις. Πάμε στο επόμενο. Α, και εσένα μην έφυγε αυτό. Σου λέει, κοίτα, με το χέρι φάτο. Είναι σωστό. Έχουνε μπιφ με τα πιρούνια οι Κινέζοι. Ή μάλλον αυτοί που κάνανε το βίντεο. Πάμε, πάμε, πάμε στο επόμενο. Πίτσα. Είναι λάθος αυτός ο τρόπος. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ασυναίσθητα το έχω κάνει. Το έχω κάνει, παιδιά. Το έχω κάνει χωρίς να ξέρω τι είναι ο σωστός τρόπος. Πείτε μου ότι το έχετε κάνει και εσείς αυτό με την πίτσα. Βάζετε το δάχτυλο από κάτω για να μην... Δεν το ήξερα καν, φίλε, αυτό. Έστω κάτι χρήσιμο. Αν το έχετε κάνει κι εσείς, θέλω να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, αλλά κάντε ένα like. Κάντε ένα like. Δηλαδή, για το Θεό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι ζητάω από αυτή τη ζωή? Μια κοπέλα που να κάνει παστίτσιο και να κάνετε like σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ, παιδιά, που κάνατε. Και έχετε 50 λεπτά. Πάμε, πάμε στο επόμενο. Σπάει ένα αυγό. Και το ανακατεύει. Με ξυλάκι. Γουστάρει τα ξυλάκια. Ναι, τι είμαι αυτό, δεν κατάλαβα. Τι είμαι το αυγό, γιατί το έδειξες? Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό? Φιστίκια. Τα βάζεις σε ένα φούρνο μικροκυμάτων για 10 λεπτά. Παιδιά, μήπως πάτησα άλλο βίντεο, τι έγινε? Πώς πήγαμε από το ένα στο άλλο? Τώρα τι μας δείχνει, συνταγή για brownies? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μαγειρεύοντας με τον Άγγελο, τον Κινέζο. Ωραίο μπράουνι, τι σχέση έχει με το βίντεο όμως? Ξηρό χαβιάρι. Πυρίτσα. Τέλειο. Καταρχάς, δεν έχουμε χαβιάρι. Δηλαδή, τι μας πέρασες? Λοιπόν, θα πάρετε μισό κιλό χαβιάρι, 1,5 κιλό χρυσό. Ναι, ναι, μία ράβδο χρυσού, παρακαλώ, παρακαλώ. Τι μας δείχνει τώρα, δεν κατάλαβα. Έχουμε πάει σε λάθος βίντεο. Χαβιάρι. Αυτό, έτσι, χαβιάρι. Αυτό τι είναι τώρα, ρύζι. Του ρίχνει λίγο γάλα. Το βράζει, ωραία. Φανταστικό. Όπα ρε, ρε. Φύγε ένα κομμάτι. Κάτσε ρε, πού το πήγε αυτό ρε? Περιμένετε λίγο γιατί αρχίζεται και καίγεται το εγκέφαλός μου. Βλέπαμε βίντεο στο οποίο βλέπαμε φαγητά που τρώγαμε λάθος. Και τώρα έχουμε πάει συνταγές, brownies, σούπα με πλαστικά καπάκια. Κρεατάκι με φρούτα. Κρέας με φρούτα. Να το κλείσω το βίντεο ή να συνεχίσουμε? Παιδιά, δεν μας δείχνει φαγητά που τρώμε λάθος. Μας δείχνει περίεργες συνταγές που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Υπάρχει κόσμος που απλά θέλει να δει συνταγές. Α, δούμε συνταγές. Pancake.
με βούτυρο. Τι κάνει, ρε αθεόφοβο. Ρε τι... Ξέρετε τι πιστεύω, ε. Θα σας πω λίγο κάτι. Επίτηδες το δείχνει αυτό για να μας σπάσει τα νεύρα. Προχωρά το. Αλεύρι. Ανακατεύουμε το αλεύρι. Ναι. Παίρνουμε το μαλακιστικό που μαλακίζει τα ρούχα. Βασικά αυτό, αυτό είναι από αλλού. Ωραία. Το έκανε. Περιμένουμε 5 λεπτά με... Το κάνουμε και μπάνιο, ναι, προφανώς. Άμα δεν κάνεις μπάνιο το φαγητό. Όπα, 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 όπα. Έχω καταλάβει τι γίνεται στο βίντεο, ρε. Τώρα δεν σου δείχνει φαγητά που τρως λάθος. Σου δείχνει φαγητά που είτε φτιάχνεις λάθος, είτε τα σερβίρεις από ό,τι κατάλαβα λάθος. Ωραία. Ντοματίνια. Όπα, πίνασα. Ωραία. Σεμολίνα. Τι είναι αυτό. Και κάκι. Κόβεις το κέικ, θα το βάλεις αυτό από μέσα φαντάζομαι. Α, όχι, από πάνω. Ναι, αλλά πού κολλάει αυτό. Ωραίο, ένα ωραίο κέικ. Χειροκρότημα. Σοβαρέψου λίγο, δείξε τα άλλα που τρώμε λάθος. Μήπως βλέπω καμιά διαφήμιση τόση ώρα. Ωραία. Κάνουμε μασαζάκι στο πορτοκάλι. Μετά το καρφώνουμε με ένα... Κάτσε ρε, κάτσε ρε. Κάτσε ρε απατεώνα, κάτσε ρε απατεώνα. Περίμενε, περίμενε. Δηλαδή άμα κάνεις αυτό εδώ σε ένα πορτοκάλι, το πιέσεις, βγαίνει χυμούλης. Να το πιστέψω τώρα αυτό τι γίνεται. Ψωμάκι, τυράκι, αυγουλάκι, ναι. Ναι. Τυράκι. Στο φούρνο. Αυτό είναι τέλειο και πανεύκολο. Παίρνεις λέει ένα κοτόπουλο, βάζεις ντοματούλες. Τι είναι το χαμ, παύση ρε, παύση, 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 τι είναι το χαμ, τι είναι το χαμ, 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 δεν θυμάμαι τι είναι το χαμ. Θα το γράψουμε εδώ, τυρί, τι άλλο έβαλε πιπεριά, δεν είδα. Τέλειο. Φυστήκε. Το πιστεύω. Τουλάχιστον επανήλθαμε στα βλαμμένα. Δεν ανοίγει ένα φιστίκι. Πάρε ένα άλλο φιστίκι και άνοιξέ το. Γιατί είναι σπασμένο το νύχι. Το βλέπεις και εσύ σπασμένο το νύχι. Παίζει τύπησα να προσπαθούσε να άνοιγε τόση ώρα όντως τα φιστίκια. Μιλάμε, είναι πανέξυπνη. Οπότε παίρνεις ένα άλλο φιστίκι και το ανοίγεις το άλλο με το άλλο. Έλα ρε. Όστρακα. Καταρχάς ποιος τρώει όστρακα. Λεμονάκι. Οκ. Τι κάνεις μωρέ. Καλό, καλό, αλλά αν δεν έχεις χαρτί τι κάνεις. Θα βρεις κάπου ένα χαρτί, αλλιώς δεν το τρως. Είναι όλο λάθος. Εδώ, γιατί μας κοιτάει απειλητικά η τύπισσα με το μακαρόνι. Αυτό ξέχασέ το, απαγορεύεται σου λέει. Οκ. Αυτό με το κουτάλι είναι όντως ο σωστός τρόπος. Τα μακαρόνια έτσι τρώγονται. Δηλαδή παίρνεις ένα κουτάλι και το γυρίζεις και κάνεις αυτό. Ακριβώς αυτό. Αλλά εντάξει, ο καθένας όπως θέλει το τρώει. Σωστό και λάθος. Αυτό είναι φτερούγα. Τραβάς το κοκαλάκι. Λοιπόν, εγώ κάνω ένα άλλο κόλπο όταν τρώω φτερούγες. Παίρνεις τη φτερούγα και με τους αντίχειρες κάνεις αυτό. Και βγαίνει το κρέας έξω από το κόκαλο και κάνεις αυτό εδώ. Χλαπ και καθαρίζεις τη φτερούγα από το κοκαλάκι. Και την τρως και μένουν τα κόκαλα. Και μετά κάνεις αυτό. Αυτό. Έτσι τρώω τις φτερούγες. Παίζει να είμαι ο μοναδικός άνθρωπος σε όλο τον κόσμο που τρώω με αυτόν τον τρόπο τις φτερούγες. Έτσι εδώ. Φτερούγα, χλαπ και. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, εάν σας άρεσε και θέλετε να δείτε κι άλλα τέτοια περίεργα βίντεο με φαγητό, κάντε ένα τεράστιο like και subscribe και μην ξεχάσετε να δείτε αυτό εδώ το βίντεο. Παιδιά, κοιτάξτε το, αυτό εδώ πρέπει να το δείτε.